Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Και στη θεία δίκη πιστεύω πολύ. Αλλιώς δεν έχω άλλο λόγο να ζω. Πιστεύω στο δίκαιο. Γι' αυτό ακολούθησα αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν το όνειρο της ζωής μου να καταλήξω έτσι. Αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Το χρωστάω και στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου και σε όλους όσους τους έχω διαλύσει. Όλους αυτούς και τους φίλους μου που μου στέκονται τόσο πολύ. Εντάξει. Αλλά κυρίως τους φίλους μου τους διέλυσα. Θέλω να πιστεύω ότι το δίκιο θα κρατήσει. Είναι πολύ επώδυνο για μένα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ, αν θυμάστε καλά, δεν έβγαινα να μιλήσω με τα προσωπικά μου και επίσης το έκρυβα πάρα πολύ καιρό. Μίλησα πια το 2015 όταν τα δημοσιεύματα οργίαζαν και μιλάγανε για νευρική ανορεξία και τα πρωτοσέλιδα. Είχα βαρεθεί να βλέπω στην Εσπρέσο και οπουδήποτε. Ωραία, την κυρία Γαλανοπούλη, γιατί δεν έχει τελειώσει η δίκη, σας ευχαριστεί. Δεν κάνει και σήμερα ήταν λίγο εξοντωμένη, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές ερωτήσεις που έγιναν από την πλευρά της υπεράσπισης που κάνει το έργο της όσο οφείλει και ήταν λίγο εξοντωτικές, γιατί στην αρχή έπρεπε να απαντήσει και όσο οφείλει και πιστεύουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι η ελληνική δικαιοσύνη όπως πάντα θα πρέξει τα δέοντα για την αναζήτηση της αλήθειας. Εμείς αυτό θέλουμε. Και είπε η υπεράσπιση υποστήριξε, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου, ότι τα χρήματα δόθηκαν σε μορφή δανεισμού και υπάρχουν έγγραφα. Και δεν υπάρχουν έγγραφα, γιατί ό,τι έγγραφα υπάρχουν και θα τα πούμε μετά, δεν θα τα πω λίγο ομιλών, τα έγγραφα που υπάρχουν είναι μεταγενέστερα από τη μεταφορά των χρημάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και πιστεύουμε, είμαστε πεπισμένοι ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα πράξει αυτό που πρέπει. Δηλαδή, θα δει την αλήθεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.